Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή σας Πολύ ημέρα. Πολύ γρήγορα, επειδή ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Μία ερώτηση. Πρώτον, πρέπει η αστυνομία να μπαίνει μέσα σχολεία σε τέτοιες περιπτώσεις και να πατάσει τέτοια φαινόμενα ή όχι? Προσέξτε, εμείς έχουμε να κάνουμε το παιδαγωγικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Προφανώς. Δηλαδή, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη διαμόρφωση υγιών προσωπικότητων στη διδακτική διαδικασία. Όπου όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν έκνομες πράξεις, εκεί, ξέρετε, ξεπερνά το όριο των δικών μας αρμοδοτήτων, οπότε οφείλουμε να έχουμε στην επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τις αστυνομικές αρχές, με την εισαγγελία, όπως κάναμε και χθες. Δεν μπορούσαμε χθες να μην κάνουμε διαφορετικά. Θέλω να πω, στα σχολεία δεν υπάρχει κάποιο νομικό άσυλο. Υπάρχει κάποιο νομικό άσυλο? Δεν μπορεί να μπει η αστυνομία, άμα βλέπει μια έκνομη ενέργεια μέσα στο σχολείο, δεν μπορεί η αστυνομία να μπει αυτεπάγγελτα επιτόπου και να κάνει μια δράση? Φυσικά δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι δεν είναι τον να διαπράττονται πολύ σοβαρά αδικήματα, αν θέλετε, και έκνομες ενέργειες. Και εμείς να στεκόμαστε απαθείς και να έχουμε για παράδειγμα τραυματισμούς. Εκεί πρέπει να παρεύουμε. Εκεί είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων. Σας λέω ότι ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες τις δικές μας. Είμαστε όμως σε συνεργασία με τα στην αρμόδια υπουργεία και τους φορείς, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών όλων. Και το σχολείο μπορεί να υπάρχει μια ομάδα, μια πολύ μικρή υποψηφία όπως χθες, η οποία έκανε, δημιούργησε θέματα. Και ήταν ταραξίες, θα έλεγα, ανεπίτρεπτο για μια εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι μαθητές που δεν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλα ούτε στα σχολεία, ούτε στους μαθητές μας. Και οφείλουμε να διαφυλάξουμε και τη λειτουργία του σχολείου και τους μαθητές μας στην ασφαλεία τους. Εσείς, κύριε Κόπτση, πάντως χθες, από την πρώτη στιγμή, ενημερώσατε την αστυνομία για το τι συμβαίνει, έτσι, και ότι ήταν μέσα κάποιοι. Κοιτάξτε, εμείς, να σας πω, δεν μένουμε στις έννοιες, καταδικάζουμε απλά. Εμείς έμπρακτα αποδείξαμε. Από την πρώτη ώρα που ενημερωθήκαμε μέχρι που έφυγε ο τελευταίος μαθητής χθες. Και από σήμερα από τις 6.30 ώρες είμαστε με τα στελέχη μας εκεί. Μιλάμε διαρκώς ανά 5 λεπτά. Καθοδηγούμε, γι' αυτό και έληξαν όλα πολύ ομαλά χθες. Γι' αυτό και λειτουργούν πολύ ομαλά όλα σήμερα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Γι' αυτό και διατάξαμε ΕΔΕ. Και ήδη δρομολογήθηκαν οι πρώτες ποινές σε όποιους διαπιστώσαμε ότι κάνουν έκνομες πράξεις. Τι ποινές, ας πούμε? Είμαστε... ποινές πειθαρχικές. Θα το αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόλων, αν πρόκειται για μαθητές ή αν δεν πρόκειται για άλλες καταστάσεις. Η ιδέα η οποία δόθηκε, συγγνώμη, για την οποία δόθηκε εντολή. Αλλά ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να πετάμε πυροτεχνήματα στον αέρα και να λέμε κουβέντες πριν διαπιστωθεί τι. Ναι, ακούμε πολλά. Ναι, πολλές απόψεις είχαμε. Από όλους τα στελέχη που έρχονται και τους διευθυντές σχολείων που είμαστε στην επικοινωνία, αλλά θα εξετάσουμε λεπτομερώς ό,τι έχει αποδειχθεί. Ήδη η ποινή επιβάλλεται, δρομολογήθηκε. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στις αποφάσεις και στις ενέργειές μας, γιατί πρόκειται για παιδιά, πρόκειται για σχολείο, πρόκειται για παιδεία. Και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις μας. Και ο ρόλος του καθηγητή δεν είναι ποινικό, να επιβάλλει ποινές. Είναι να νουθετεί πρώτα απ' όλα και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και τον παραστρατημένο να τον ξαναβάλει στον ίδιο δρόμο σε κάποιο βαθμό. Και αυτό υπάρχει βέβαια. Και η αντίστοιχη νομοθεσία, η οποία προβλέπει ποινές για τους μαθητές που κάνουν κάποιες ενέργειες, όπως υπάρχει επίσης και νομοθεσία που αν αμιλήσει ή δεν πράξει το καθήκον του ο εκπαιδευτικός και οποιασδήποτε άλλος καταλαβαίνεται εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει οπωσδήποτε τις δικές του κυρώσεις. Εμείς ψάχνουμε την αιτία όλων αυτών. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, πολύ σοβαρό βέβαια, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο υγιές και αυτό θα το κάνουμε. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό πριν κλείσουμε, κύριε Κόπτση, και τελευταίο, και δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Αν τυχόν αποφασιστεί να επέμβει η αστυνομία και να μπει μέσα, για να δει τους μαθητές, για να τους βγάλει έξω και να τελειώσει η ιστορία, θα πρέπει να πάρει έγκριση από τους καθηγητές που είναι μέσα ή από το Υπουργείο? Από πουθενά. Από πουθενά μπαίνει έτσι. Και αν αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα και τους πούν βγείτε έξω? Προσέξτε, οι κινήσεις μας είναι πάρα πολύ προθετικές και η αστυνομία ξέρει τη δουλειά της, εάν χρειαστεί να γίνει αυτό. Θα γίνει με τόση επιμέλεια το σχολείο. Θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα εμείς, οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Εκτιμώ ότι τέτοιες ενέργειες και έκτασεις όπως χθες δεν θα ξαναυπάρξουν. Δεν θα χρειάζεται. Μακάρι. Δημιουργούμε τις συνθήκες έξω από το σχολείο, ώστε να μην υπάρχει να χρειαστεί παρέμβαση μέσα στο σχολείο. Εντάξει. Διαφυλάσσουμε τα σχολεία. Το σχολείο μας, να ξέρετε, είναι πολύ ασφαλή. Μάλιστα. Κύριε Κόπτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ.